Το επόμενο βέβαια ερώτημα που μου έρχεται αυθορμήτω, να σα πω την αλήθεια είναι υπάρχουν καθηγητές, υπάρχει το προσωπικό για να υλοποιήσει όλο ναι. αυτό το πολύ μεγάλο σχέδιο που έχετε για την αλλαγή λοιπόν στην παιδεία. Εδώ λοιπόν έχω τρεις άξονες που μπορώ να σας απαντήσω επ' αυτού. Mm. Ε, θα σας έλεγα ότι για αρχή είναι η επιμόρφωση. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αυτά που είπαμε πριν, προγράμματα σπουδών, νέε θεματικέ εγγραμματισμοί, πράγματα τα οποία ούτω ή άλλω πρέπει να ξαναγγίξουν οι mm. εκπαιδευτικοί ή η διοίκηση τη εκπαίδευση. Ξεκινάει λοιπόν ένα εκτεταμένο, διευρυμένο πρόγραμμα επιμόρφωση, το οποίο θα το τρέξει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική. Από πότε, κυρία Από το Σεπτέμβριο για από το Σεπτέμβριο αφορά για γι αρχή περίπου 16.000 εκπαιδευτικούς, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό με τις, με τις ακτίνες που θα δημιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα, με ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν εξατομικευμένα και όχι με μαζικές επιμορφώσεις, γιατί οι mm -hmm. εκπαιδευτικοί χρειάζονται κάτι το οποίο να είναι πιο κοντά στις δικές τους ανάγκες που θα εντοπιστούν και μέσα από τι αρχικέ επιμορφώσει. Mm -hmm. θα, μπορέσει έτσι ώστε, θα μπορέσει να, να επιτευχθεί ο στόχο χιλιάδων εκπαιδευτικών τα επόμενα τρία χρόνια να έχουν επιμορφωθεί. Και βέβαια. Το θέλουν, ναι. Το θέλουν. Έχετε αντιδράσει. Το θέλουν, το ζητούν. Να ξέρετε ότι είναι ένα από τα πρώτα αιτήματα. Εγώ γυρίζω όλη την Ελλάδα. Τη και... παρακολουθώ στα social media και ομολογώ ότι με εντυπωσιάζει αυτό. Ναι. Ε, είστε πολύ δραστήρια. Προσπαθώ. Πραγματικά μπράβο σα είναι κάτι σπάνιο αυτό. Προσπαθώ, γιατί βέβαια εννοείται ότι πολύ υπάρχει μια, αυτό, μια πολύ πυκνή πραγματικότητα στο γραφείο. Αλλά ακόμα και μία Παρασκευή, ακόμα και μία-δύο ώρε που χτε το πρωί πήγα στο Παλαιοφάλιρο, ή κοντά στην Αττική, προφανώ πράγματα που μπορεί να πετύχει. Στη Χαλκίδα πριν από λίγο καιρό. Εκτό και αν πρέπει να πα μία με δύο μέρε κάπου είναι πιο μακριά, όπω πήγα στη Νέα βίσα. Η σε απομακρυσμένα χωριά τα οποία θέλω να πάω να δω πώ περνάει τη μέρα τη σχολική ζωή το παιδί μαζί συνήθω λίγα παιδιά με ένα δάσκαλο ή του καθηγητέ του. Θα επανέλθουμε σε αυτό, να γυρίσουμε στο τι σα λένε. Θα γυρίσω οι στο τι μα λένε. Επιμόρφωση. Θέλουν πάρα πολύ, διψούν για επιμόρφωση. Έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια, οργανωμένοι συστηματικά από το κράτο και πάρα πολλοί πηγαίνουν, ξέρετε, ιδίες εξόδει και κάνουν επιμόρφωση. Άρα, οφειλή θα έλεγα και χρέο του κράτου και τη νέα ηγεσία που είναι ούτω ή άλλω έχει ήδη δείξει την προσήλωσή τη στο κομμάτι mm -hmm. τη επιμόρφωση με το να δώσει τι κατευθύνσει στο ΙΕΠ, είναι να προχωρήσει αυτό. Το θέλουν λοιπόν και μπορούμε μετά από κάποιου μήνε να κάνουμε την, την πρώτη αποτίμηση και να δούμε τελικά πώ πήγε η πρώτη φάση. Θα τα συζητήσουμε και μπορώ και έτσι να, αν θέλετε, με μια μορφή λογοδοσία, την οποία θεωρώ πολύ απαραίτητη για του πολιτικού, να δούμε πώ έχει πάει αυτό το στάδιο. Βέβαια, η επιμόρφωση θα είναι πολύ σημαντική και για τους νεοδιόριστους. Αυτούς τους ανθρώπους που τώρα θα διοριστούν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια στο δημόσιο σχολείο, αλλά και για τους νηπιαγωγούς, οι οποίοι θα έχουν νέα προγράμματα σπουδών, και καλώ εγώ των πραγμάτων μια νέα προσέγγιση στο προνήπιο και στο ήπιο. Σε αλλαγέ μου ακούγονται. Έχει, πολλές... Έτσι, σαν... Έχει, πολλά... Στι... Έχει πολλά πράγματα Στην τα οποία θα έχουν και